Sky, φίλες και φίλοι, στην επόμενη σελίδα του περιοδικού μας θα συναντήσουμε μία ηθοποιό που, όπως λένε οι ειδικοί στο θέατρο, είναι μία από τις καλύτερες που διαθέτει η χώρα μας. Η Πέμι Ζούνη! Με νέο look. Ξέρετε. Καλώς ήρθες στο Viva Sky. Γεια σας. Από ό,τι βλέπουμε όλοι, αποφάσισες να κόψεις το πλούσιο μαλλί. Μ' άρεσε το πλούσιο. Και θα ήθελα, ναι, το πλούσιο, το μακρύ μαλλί, ναι, ναι, και να το κοντίνεις. Αυτό έγινε για τις ανάγκες του ρόλου σου. Αυτό έγινε γιατί η αλλαγή χρειάζεται. Έτσι κι αλλιώς. Δεν ήταν τόσο ο ρόλος όσο γιατί είχε τραβήξει και είχα κουραστεί. Είχε τραβήξει το μακρύ μαλλί. Ναι, ναι, ναι. Σ' αρέσει να ανανεώνεσαι. Ναι, βέβαια. Σε ποιον δεν αρέσει. Και σε ποιον δεν αρέσει. Μπορώ να βγάλω αυτό. Βέβαια, αλίμονο. Γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη. Ήδη έχουμε μπει στον Ιούλιο, ήδη το θερμόμετρο έχει ανέβει στα ύψη. Και πώς πάει το θέατρο, καλά πάει. Το θέατρο. Τι αρέσει η παράσταση. Έτσι. Σκίζει. Σκίζει. Όχι, δεν θέλω να λέω τίποτα. Δεν θέλω να λέω τίποτα. Δεν μου αρέσουν αυτά τα κλισέ. Γιατί ακόμα και αν είναι αλήθεια δεν το πιστεύουν πια. Δεν το πιστεύει ο κόσμος. Όλοι σκίζουμε, όλοι το λέμε συνέχεια. Αν και εγώ δεν το λέω, λέω αλήθεια πάντα. Αλλά δεν θέλω να το συζητάμε ακριβώς γιατί είναι το άκουσμα περίεργο. Η τηλεόραση λένε πέφτει. Πέφτει η τηλεθέαση τα τελευταία χρόνια συνεχώς. Και ανεβαίνει πάλι ο κινηματογράφος και το θέατρο. Αληθεύει, το βλέπεις αυτό? Ναι, το βλέπω. Το βλέπω. Είναι τα τελευταία χρόνια στο θέατρο υπάρχει σημαντική αύξηση του ποσοστού των νέων. Σημαντική όμως. Και δουλεύουν πάρα πολύ κάποιες καλές παραστάσεις. Δεν πιστεύω ότι το θέατρο περνάει τόσο δύσκολες μέρες όσο λένε. Επίσης το σινεμά, αν φύγει, αυτό το ξέρουμε. Άρχισαν πάλι ουρές και σχηματίζονται μπροστά στα ταμεία των κινηματογράφων, έτσι. Η τηλεόραση έχει τηλεθέαση. Στα καλά πράγματα έχει πάντα. Απλώς τα καλά πράγματα είναι πιο σπάνια. Τα λεφτά που δίνουν για καλά πράγματα είναι πιο σπάνια. Ναι, έχουμε περικοπές εδώ. Έχουμε περικοπές κονδυλίων. Επομένως, δεν παραπονιόμαστε. Για καλές ιδέες στην τηλεόραση, για κινηματογράφο. Αλήθεια, γιατί κατά τη γνώμη σου δεν έχουμε καθόλου κινηματογράφο στην Ελλάδα? Γιατί δεν βλέπουμε κάτι καινούριο, δεν βλέπουμε είναι κάτι γνωστό, καλό. Είναι γνωστό. Ήταν μια εποχή που έχασε λίγο τον μπούσουλα, τον προσανατολισμό. Ήταν η εποχή του να χωνέψουν αυτά που απ' έξω ήταν κεκτημένα. Δηλαδή, ο Ευρωπαϊκός και ο Αμερικάνικος είχαν χρόνια μπροστά. Ώστε να τα χωνέψουμε, εμείς περάσαμε μια κρίση. Αλλά εγώ πιστεύω ότι τελευταία αρχίζουν και γίνονται πολύ καλές ταινίες. Είναι δηλαδή κάποια πενταετία τώρα που φαίνεται ότι θα συνέλθει το ελληνικό σινεμά. Είμαι σίγουρη. Είπες προηγουμένως ότι είναι υπερβολή να λέμε ότι το θέατρο πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και ότι περνάει πάρα πολύ άσχημα. Δεν είναι αλήθεια καθόλου. Δεν είναι υπερβολή. Δεν είναι αλήθεια. Πάει καλά, δηλαδή. Τα ταμεία γεμίζουν. Μα είναι πάρα πολύ η θίαση. Και είναι φυσικό να πάνε καλά οι λίγοι και αυτοί που έχουν καλές παραστάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πηγαίνουν όλοι καλά. Δηλαδή, τι περιμένουμε, δηλαδή. Όταν ο καθένας κάνει θίασο με το παραμικρό, με την παραμικρή επιτυχία, κάνει θίασο και δεν έχει πώς να τον επανδρώσει, γιατί οι πρωταγωνιστές έχουν διασκορπιστεί. Και έχουν φυσικό. Γίνει περισσότεροι θειασάρχες. Είναι πολλοί θειασάρχες πια. Ή συνεταίροι σε θεατρικές επιχειρήσεις. Έτσι είναι. Λοιπόν, πώς περιμένουμε να πάνε όλοι καλά? Πάνε όμως καλά. Οι σοβαρές παραστάσεις, σοβαρές, όχι με την έννοια της σοβαρφάνειας, ενώ είτε εντός κέντρου είτε εκτός, οι παραστάσεις που έχουν κάτι να πούνε σίγουρα πάνε καλά. Αληθεύει ότι δεν σ' αρέσουν οι κωμωδίες και ότι προτιμάς τους δραματικούς ρόλους, ότι είναι μέσα στο πετσί σου περισσότερο κωμωδία το δράμα? Κωμωδία μου αρέσει να τη βλέπω. Τη θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Είναι δύσκολο θεατρικό. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν το αμφισβητώ. Απλώς δεν μου κάνει τόσο πολύ κέφι να την παίζω όσο το δράμα. Είναι θέμα προτίμησης. Γιατί? Είναι ο ψυχισμός σου, θα έλεγες, ίσως, ότι ρέπει προς τους δραματικούς ρόλους? Είμαι λίγο πιο blues, ναι. Και όμως λέω ότι είσαι χαρούμενος άνθρωπος, είσαι αλέγκρος τύπος. Ναι, στις κοινωνικές μου επαφές είμαι αρκετά ανοιχτή. Απ' την άλλη μεριά όμως, αυτό το ψάξιμο έτσι βασίζεται πάνω στο προσωπικό βάσανο, πιστεύω. Δηλαδή, η δημιουργία, δεν ξέρω, έχει μια ειδονή να βασίζεται πάνω στις δύσκολες, στις άσχημες στιγμές, στον πόνο, στη μοναξιά, στο πάθος, στο... Εκεί νομίζω ότι υπάρχει, ας πούμε, η τέλεια ερμηνεία, ότι μπορεί να πλησιάσεις την τέλεια ερμηνεία, ένας τοπιός, δηλαδή. Δεν είναι θέμα που θα την πλησιάσεις, μπορεί κάλλιστα να την πλησιάσει σε μια κωμωδία. Υπάρχουν αποδείξεις αυτού που λέω, τεράστιοι ηθοποιοί. Απλώς, το άλλο είναι μεγαλύτερη, δηλαδή, τα βιώματα που έχουμε, είναι ατέλειωτα πάνω στη μεριά την blues, που λέω εγώ, της ζωής. Και ίσως μας αρέσει να τα ψάχνουμε. Ίσως τα ξορκίζουμε και λίγο έτσι. Τους μαθητές σου, στη σχολή που διδάσκεις σε μια σχολή, του κ. Φωτιά, ναι, ναι.
του πρόχνει, θα έλεγε κανεί, περισσότερο προ το δράμα. Όχι, δεν σπρώχνω τίποτα. Δηλαδή, αυτά τα λάθη τα αποφεύγω. Όταν βλέπει ένα ταλέντο που, είναι θέμα... που μυρίζει ότι πάει προ την κωμωδία. Το αφήνει και πηγαίνει κανονικά προ την κωμωδία. Και βλέπουν πόσο πολύ δύσκολο είναι, πόσο δύσκολο είδος είναι η κωμωδία. Δηλαδή, και υπάρχει και τεράστιο άγχος, γιατί είναι γνωστό αυτό, ότι ο ηθοποιός όταν περιμένει να γελάσει το κοινό, επειδή ακούγεται το γέλιο, είναι μια απόδειξη, μια επιβεβαίωση, και δεν έρχεται το γέλιο, περνάει τεράστιο λούκι. Ενώ η συγκίνηση, επειδή είναι βουβή, μπορεί και να νομίζει ότι έχει συγκινήσει τον κόσμο, δεν είναι ανάγκη να φανεί. Είναι πιο άνετος όταν παίζει δράμα. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να ακούσει μύθι, ας πούμε. Η τηλεόραση ψυχαγωγεί τον κόσμο στην Ελλάδα ή νομίζει ότι τον ψυχαγωγεί? Είναι ένα ερώτημα. Η τηλεόραση. Είναι ένα ερώτημα. Η τηλεόραση νομίζει πολλά. Η τηλεόραση νομίζει πολλά. Νομίζει ότι καλύπτει παντού. Ενώ στην πραγματικότητα πιστεύεις ότι αφήνει ακάλυπτα πολλά πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει προσφορά και ενημέρωσης και ψυχαγωγίας και αποχάβνωσης και ηλιθιοποίησης, να το πω έτσι με μια λέξη που μου έρχεται τώρα. Και αποβλάκωσης. Και αποβλάκωσης. Από εκεί και πέρα... Θα ήθελα όμως να μείνουμε στο κομμάτι το δικό σου. Από εκεί και πέρα διαλέγεις και παίρνεις. Ναι, άλλωστε γι' αυτό υπάρχει το ζάπι. Διαλέγεις και παίρνεις και ευτυχώς... Τόσα κανάλια. Ευτυχώς η προσφορά είναι μεγάλη. Ευτυχώς. Πες μου κάτι, να μείνουμε στο κομμάτι το δικό σου. Απολυδάς ψυχαγωγίες. Νομίζω ότι οι σειρές είναι καλές στην ελληνική τηλεόραση, γιατί εδώ θα έλεγα ότι έχουμε αμφιλεγόμενες καταστάσεις. Να μην βάλουμε την ψυχαγωγία μόνο στο γέλιο. Να τη βάλουμε. Ναι, ευρύτερα, σε ένα ευρύτερο πεδίο. Ναι. Ας πούμε τη ζώνη που κανείς θέλει να χαλαρώσει και να δει κάτι και όχι τα talk show κλπ. Σε αυτή την περιοχή είπα και πριν ότι τα κονδύλια έχουν μειωθεί γιατί η διαφήμιση έχει μοιραστεί. Η διαφήμιση τρέφει τους παραγωγούς, τα κανάλια. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αφού είναι τόσα τα κανάλια, η διαφήμιση χωρίστηκε. Λοιπόν, τα λεφτά είναι λιγότερα. Μικρότερα τα κομμάτια του κέικ. Μικρότερα τα κομμάτια. Επομένως, ο παραγωγός θέλει να κάνει, δεν του περισσεύουν λεφτά, θέλει να κάνει μία καλή σειρά και πέντε πατάτες. Να υπάρχει το πρόγραμμα. Και επομένως έχουμε πήξει τις πατάτες, παιδί μου. Έτσι. Ανοίγεις δηλαδή τη τηλεόραση και βλέπεις φορές πατάτες. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είσαι φεμινίστρια? Με την έννοια του πανό, όχι. Με την έννοια της πάλης... Δεν έχεις πάρει μέρος σε εκδηλώσεις όχι, φεμινιστικών μόνο... ομάδων ή οργανώσεων? Όχι, 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 όχι. Μία φορά μόνο που χρειάστηκε να κάνω μια δήλωση. Που λιγάκι ξεσήκωσε την εισαγγελία κλπ. Ήταν μια κίνηση τότε πριν νομιμοποιηθούν οι εκτρώσεις, που επειδή είχαν υπογράψει ορισμένες γυναίκες, διάλεξαν πέντε επώνυμες και ο εισαγγελέας τους έκανε δίωξη. Και τότε, εκείνη τη νύχτα, πριν πάμε να απολογηθούμε να γίνει τον μπάχαλο. Εσύ ήσουν υπέρ των εκτρώσεων, υπέρ της νομιμοποίησης των εκτρώσεων. Ναι, και έγινε εκείνη τη νύχτα. Και ασκήθηκε δίωξη εναντίον σου. Ναι, ναι, ήταν η... που πέρασε ήταν, το νομοσχέδιο. Ήταν μια νύχτα μπάχαλο. Ναι, ήταν μια νύχτα, ας πούμε. Πώς τη θυμάσαι, και καλά επαναστατική. Τι έγινε εκείνη τη νύχτα, τίποτα. Ήταν μια νύχτα κινητοποίησης πολιτικής, ας πούμε. Και... πάντως, φεμινίστρια με την έννοια του αγώνα, όχι γιατί δεν μου είχε λείψει ποτέ η ισοτιμία. Δηλαδή δεν αισθάνθηκα ποτέ αδικημένη. Από την άλλη μεριά, ξέρω πως ο χώρος μας είναι ένα μικρό δείγμα και καθόλου δεν αντιπροσωπεύει το έξω από την Αθήνα. Και ξέρω ότι υπάρχει. Η γυναίκα είναι πίσω. Υπάρχει αυτή η ανισότητα. Τελικά είμαστε ανδροκρατούμενη κοινωνία ή αυτό είναι ένας μύθος? Είμαστε. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που εκφράζουν τη γνώμη τους στα κανάλια, δηλαδή οι εντός ή εκτός εισαγωγικών επώνυμοι, είναι αυτοί που ζουν στον πιο απελευθερωμένο κύκλο. Έχω την εντύπωση ότι δεν βλέπουμε όλοι καθαρά. Λέμε πια ισότητα, λίμωνο, πια καταπίεση τώρα. Και δεν βλέπεις ότι λίγα χιλιόμετρα έξω από το κέντρο είναι αλλού το πράγμα. Είναι σαφώς ανισότητα. Υπάρχει μια ανισότητα. Ναι, αλλά εδώ λαμβάνονται οι αποφάσεις. Εδώ είναι το κέντρο. Εδώ λαμβάνονται, αλλά πού εφαρμόζονται? Εδώ είναι η υδροκέφαλη πόλη. Πού εφαρμόζονται? Και εδώ είναι και όλη η Ελλάδα, ρε παιδί μου. 6-7 εκατομμύρια κοντεύουμε να γίνουμε εδώ. Η ανδροκρατία σαφώς υπάρχει. Σαφώς υπάρχει. Όχι όμως στο σπίτι σου, έτσι. Στο σπίτι σου είσαι εξισότιμη σχέση με τον άντρα σου. Μαθαίνω ότι τον αγαπάς πολύ, σε αγαπάει πολύ. Ίσως μπορώ εδώ να πω γιατί δεν είμαι φεμινίστρια με τον όρο που ξέρουμε. Γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ οι δύο ρόλοι να είναι στη θέση τους. Το θεωρώ πάρα πολύ ερωτικό, για να μην πω σεξουαλικό, μην το ειδικεύσω. Πολύ ερωτικό παιχνίδι να είναι οι ρόλοι στη θέση τους. Δηλαδή δεν είμαι ο τύπος που θα ήθελε, ακόμα και αν μπορούσε, να επιβληθεί εντελώς. Δεν θα ήθελα. Είσαι τακτοποιημένος άνθρωπος, συγκροτημένος. Δηλαδή τίποτα, με την ψάχνομαι, έννοια... δεν είμαι συγκροτημένος. Ψάχνεσαι ακόμη. κάτσε βρε Πέμι μου, κάτσε βρε Πέμι μου που ψάχνεσαι. Αριστούχος του Εθνικού Θεάτρου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Αριστούχος ηθοποιός.
με επιτυχημένη καριέρα 14-15 χρόνια στο θέατρο. Πολύ καλή στην οικογένειά της. Καταφέρνεις και ισορροπείς καταστάσεις που άλλοι που μπαίνουν στο κύκλωμα της δημοσιότητας, που γίνονται επώνυμοι, που είναι πρόσωπα δημόσια, δεν το καταφέρνουν. Είναι πολύ δύσκολο να τα ισορροπείς, έτσι. Είναι εσύ δύσκολο, πρέπει να έχεις κάποια μαγική ότι... συνταγή, ρε παιδί μου. Γι' αυτό λέω ότι ή έχεις από την άλλη πλευρά έναν άνθρωπο, ο άντρας πρέπει να είναι, ας πούμε, λαμπρός άνθρωπος, χρυσός άνθρωπος και ισορροπιστής κι αυτός. Εξαιρετικά ισορροπημένος. Εξαιρετικά ισορροπημένος άνθρωπος. Είναι κανονικός άνθρωπος, δηλαδή. Δεν είναι καλλιτέχνης. Δεν είναι καλλιτέχνης. Δηλαδή οι καλλιτέχνες είναι ανισόρροποι, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες και άλλα ύποπτα υποκείμενα. Δεν θα πιστέψω καθόλου το αντίθετο. Είναι κάτι εξωτερικό. Όχι, θέλω να πω ότι. Επειδή η ισορροπία είναι δύσκολη, γι' αυτό και είπα ότι ψάχνουμε. Δηλαδή κάθε μέρα μπαίνουν θεματάκια που πρέπει να τα λύσει. Ναι, αλλά τα λύνεις και τα τακτοποιείς, αυτό βλέπω εγώ. Τακτοποιείς αυτά που θέλεις, είτε αυτά είναι στο ρόλο σου σαν γυναίκα μέσα στην κοινωνία, είτε στο ρόλο σου σε επαγγελματία μέσα στο θέατρο. Ξέρεις τι πιστεύω. Δεν είναι τόσο πολύ δύσκολο, αρκεί να νετάρεις στο τι δεν θέλεις. Εκεί είναι το όριο. Δηλαδή, το τι θέλω μπορεί λίγο πολύ να έχει μια ελαστικότητα. Να πω αυτό τώρα γιατί να το κάνω. Τέλος πάντων, βρίσκω δύο λόγους. Εκείνο μήπως. Αλλά το τι δεν θέλω, όταν είναι σαφές, σου δίνει μια ασφάλεια. Σου δίνει μια ασφάλεια. Δηλαδή και στο επίπεδο δουλειάς, και στο επίπεδο προσωπικής ζωής, και στο επίπεδο δημοσιότητας. Εκείνο που νομίζω ταλαιπωρεί τον κόσμο που βγαίνει στο επάγγελμα, που βγαίνει μπροστά στις κάμερες, είτε είναι δημοσιογράφος, είτε είναι στο χώρο μας, στη show business, αυτό που ταλαιπωρεί είναι ότι δεν έχουν αποφασίσει πού είναι τα όρια τους. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι θα μπορούσα να φερθώ μόνο έτσι. Ξέρω ότι το τίμημα για το παραπάνω δεν θα μπορούσα να το πληρώσω. Δηλαδή, ξέρω τα όρια μου, αυτό είναι. Μετράς το αντίκρισμα πάντα. Ναι, ναι. Μετράω το τίμημα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο, αρκεί να το καταλάβεις. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσες, θα ήθελες να αποκαλύψεις τι είναι εκείνο που θέλεις, αλλά το μετράς αυτή τη στιγμή. Δεν το προχωρείς δηλαδή, γιατί το μετράς σε αντίκρισμα. Θέλεις να δουλέψεις περισσότερο στη τηλεόραση, θα ήθελες μια καριέρα στο εξωτερικό. Είναι μια δουλειά που... Θα ήθελες... Α, ναι. Είναι δύο πράγματα. Κάπου ακουμπήσαμε. Βεβαίως είναι ένα άνοιγμα στο εξωτερικό, που μου προσφέρθηκε το καλοκαίρι, αλλά το ανέβαλα, ελπίζω να μην το ματέωσα, το ανέβαλα γιατί έπρεπε να παίξω θέατρο. Γιατί εκλήθην δηλαδή να βοηθήσω. Αλλιώς δεν θα έπαιρνε. Πες μας νέα. Τι έγινε ακριβώς. Τίποτα. Ανέβαλα κάποια ραντεβού στην Αμερική που ήταν πολύ σπουδαία. Ελπίζω να κάποια στιγμή να. Ελπίζω η τύχη να βοηθήσει. Υπάρχει αυτό το άνοιγμα προς τα εκεί. Η τύχη να βοηθήσει να πας στην Αμερική. Ναι, ναι, υπάρχει ένα άνοιγμα τέλος πάντων. Η κουβέντα γύρω από ό,τι περιστρέφεται, κάποιες ταινίες. Ναι, ναι, κάποιες, ναι, ναι, κάποιες παραγωγές. Πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Αυτό από τη μια. Απ' την άλλη. Αυτό που θέλω και έχω προγραμματίσει και δεν έχει ακόμα συζητηθεί, το λέω τώρα, είναι μία μουσική δουλειά. Δηλαδή σαν καμπαρέ που θα γίνει το χειμώνα, παράλληλα με το θέατρο, με τα Μεσονύκτιο, κάποιες μέρες. Και είναι ένα πράγμα που πολύ αγαπάω, πολύ φοβάμαι, το σκέφτομαι, αλλά θα το κάνω μάλλον. Πες μας περισσότερα. Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον. Σκέφτεσαι. Πάντα σαν ηθοποιός. Πάντα, όχι ποτέ, ναι, με άλλο τίτλο προς Θεού. Σκέφτεσαι μετά το θέατρο, θα γίνει να δουλέψεις σε κάποιο έτσι βαριετέ, καμπαρέ. Όχι, το σχήμα του είναι σαν one woman show, ας πούμε. Ένας ηθοποιός που τραγουδάει, χορεύει και λέει κάποιους στίχους ερωτικούς. Είναι ένα πράγμα που πάρα πολύ έχω αγαπήσει. Το σχεδιάζουμε 3 χρόνια με τον Θανάση τον Νικόπουλο. Το συνθέτει και έχει πάρει σχήμα, μορφή, έχει βρεθεί παραγωγός, έχουν κλείσει για κάποιες συγκεκριμένες παραστάσεις. Ουσιαστικά θα είσαι μόνη σου, ναι. Μόνη σου. Ναι. Έτσι, ναι. Θα τραγουδάς, ναι. Θα απαγγέλεις στίχους, θα έχει πρόζα, θα το δούμε. Πρέπει να είναι πολύ ωραίο και το κρύβεις, το κρατάς μυστικό, έτσι. Ήδη είπα πολλά, εντάξει. Ήδη είπες πολλά. Εγώ θέλω να σου ευχηθώ να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ. Και φυσικά πάντα να κρατάς αυτές τις ισορροπίες. Αλλά πριν κλείσω τη συνέντευξη μαζί σου και επειδή τον τελευταίο καιρό άκουσα από πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες ότι κυκλοφορούν πολλά ψώνια, πολύ καινούργιοι στο δικό σας χώρο. Ναι. Και μου έκανε εντύπωση. Άκουσα από παλιούς καλούς ηθοποιούς,
του παλιού κινηματογράφου ότι βρε παιδί μου, οι νέοι άνθρωποι, υπάρχουν νέοι άνθρωποι σοβαροί, με ταλέντο, αλλά έχει πήξει ο χώρος και από ψώνια. Αυτό είναι πρόσφατο, γιατί εγώ πάντα το ήξερα αυτό. Δηλαδή, σαν να μην μου κάνει σαν μυστικό καινούριο. Δηλαδή, επειδή από τότε που γεννήθηκα ήμουν στο θέατρο, επειδή έχω μεγαλώσει τα παρασκήνια, υπήρξε μια παύση από 10 χρονών έως 20, αλλά μέχρι 10 οι μυρωδιές μου ήταν από τα καμαρίνια. Και εκεί γνώρισα και μεγάλους ταλαντούχους ανθρώπους και πάρα πολλά ψώνια. Δηλαδή, ένα καθεστώς. Στη σχολή που διδάσκεις, αν διαπιστώσεις ότι μια κοπέλα ή ένας νεαρός είναι ψώνιο ασύλληπτο, είναι μεγάλο ψώνιο και ότι μπορεί να καταστρέψει τη ζωή του ακολουθώντας κάτι ανέφικτο, εντελώς ανέφικτο. Τον συμβουλεύεις, τον πλησιάζεις? Δεν το λέω. Όχι. Και δεν είμαι σίγουρη αν κάνω καλά, αλλά δεν το λέω γιατί ξέρω ότι δεν θα με ακούσει. Απλώς τους λέω συνέχεια, όταν μπορώ, ότι μην πάτε πολύ στα αγκάθια, δηλαδή βάλτε όλοι σας τη δύναμη, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Τι μοναδικό έχεις να παρουσιάσεις? Πείσε τον άλλον που θα βγεις έξω ότι έχεις κάτι μοναδικό. Αν δεν είναι η φάτσα, είναι το ταλέντο. Αλλά δηλαδή το ταλέντο είναι η ιδιοσυγκρασία. Αν δεν είναι η ιδιοσυγκρασία, είναι το πάθος για δουλειά. Κάτι μοναδικό χρειάζεται. Μην πας ξυπόλυτο στα αγκάθια. Το λέω. Όποιος καταλάβει, κατάλαβε. Από την άλλη μεριά, το να πικράνεις ένα παιδί που έστω και σαν ψώνιο θέλει να βρει την ευτυχία. Να μην εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες και τις ελπίδες, ναι, που έχει. Ας την ψάξει. Είναι και άδικο. Ναι, δεν ξέρω, δεν το λέω. Πες μου όμως κάτι. Το θέατρο, υποκριτική, είναι κάτι που μαθαίνετε ή κάτι που γεννιέσαι μαζί? Εγώ πιστεύω ότι καταρχήν πρέπει να το έχεις και δεύτερον να μην το φτύσεις, να το καλλιεργήσεις, να το αγαπήσεις και να το... αν σε ενδιαφέρει. Αλλά δεν νομίζω εκ του μηδενός ότι δημιουργείται. Πρέπει να υπάρχει κάπου μέσα στο κύτταρο. Ναι, δηλαδή τι είναι αυτό? Έλεγε προκαιρού ο Φασουλής και έχει δίκιο ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν ηθοποιοί. Δυνάμει όλοι. Εξορισμού μπορούν να γίνουν. Μπορεί να κάνουν κάποια μαθήματα, να τελειώσουν μια σχολή, ναι, και να δηλώσουν ηθοποιοί. Διότι η μιμητική από τα μωρά είναι φανερή. Η τάση για μίμηση. Το θέμα είναι ποιος από αυτούς θα μπορέσει να κυκλοφορεί γυμνή την ψυχή του. Δηλαδή. Δεν έχει δηλαδή. Αυτό είναι. Πέμι μου, νομίζω ότι και εσύ και ο Φασουλής τα είπατε όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στο Viva Sky. Εγώ πάρα πολύ. Πέμι ζουν οι φίλες και φίλοι. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε τραγούδι. Και αμέσως μετά πάλι μαζί. Στιγμές του έρωτά σου και με τον άστρο τις πνοές να σου μιλάω, με τα φιλιά σου να μεθάω. Με ένα φουστάνι ουρανό στην αγκαλιά σου να χορεύω κι όπου σ' αρέσει ματιά μου μαζί σου πια να ταξιδεύω. Με ένα φουστάνι ουρανό στην αγκαλιά σου να χορεύω κι όπου σ' αρέσει ματιά μου μαζί σου πια να ταξιδεύω.